Πώς θα περιέγραψες τον εαυτό σου? Κάθε άνθρωπος είναι πάρα πολλές πλευρές. Αναλόγως το ερέθισμα που έχεις απέναντι, για να βγάλει ο καθένας τη μεριά του αυτή που κανείς άλλος μπορεί να μην έχει δει. Οπότε όλα είναι σχετικά. Ο άντρας σου ποια πλευρά σου βγάζει? Την καλύτερη. Με κάνει καλύτερο άνθρωπο κάθε μέρα. Επειδή ήμουν λίγο υδροχάος, που λένε, λίγο με επαναφέρει, με ωραίο τρόπο όμως, ήπιο, δεν με τραβάει. Λίγο έτσι με προσγειώνει, κατάλαβες. Αλλά τόσο όσο να μην μου χαλάει την ωραία αίσθηση που έχω για τα πράγματα. Πώς όταν σε ένα ζευγάρι έρχεται τόσο σύντομα στη ζωή τους ένα μωρό? Εσάς είστε στις 2 εβδομάδες η εγκυμοσύνη. Τρεις. Στο δίμηνο ήμουν 5 εβδομάδων και το έμαθα, ας πούμε. Τρεις. Εκεί τι ανατροπές φέρνει, πώς μπορεί να βρει την ισορροπία του και να γευτεί και τις 2 χαρές μαζί? Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μόνο από τη γυναίκα νομίζω μπορεί η ισορροπία να κρατηθεί. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το γλίτωσα αυτό το σκόπελο, το δύσκολο, γιατί ήταν όλα όπως έπρεπε να είναι. Δεν γκρίνιαζα ποτέ, παρόλο που κουραζόμουν πάρα πολύ, γιατί δεν κοιμόμουν ιδιαίτερα. Έπρεπε κιόλας να μείνει και ο έρωτας ζωντανός, φαντάζομαι. Έπρεπε να μείνει, βέβαια αυτό είναι πιο εύκολο στην αρχή. Δηλαδή, φούσκωνα, είχα πάρει κιλά και μου λέει: αγάπη μου, τι ωραία που είσαι. Και λέω: τώρα με δουλεύει. Τι μου λέει? Αλλά λέω: ναι, έλεγα, όπως συμφωνούσα. Οπότε αυτό το εκμεταλλεύτηκα, κατάλαβες. Να σου πω, και πήρα 30 κιλά ανεμακτά. Πώς πήρατε την απόφαση για δεύτερο παιδάκι? Ο άντρας μου 4 αδέρφια, εμείς 3 αδέρφια. Δεν νομίζω ότι σκέφτηκε κανένας ότι θα κάνουμε ένα παιδί μόνο. Και βέβαια ξεκίνησα λίγο αργά, γιατί άμα ξεκίναγα νωρίτερα θα έκανα σίγουρα περισσότερα. Ήμασταν φίλοι, χαθήκαμε πολλά χρόνια, ξαναβρεθήκαμε. Μπορεί να ήταν να γίνει, προφανώς. Πάντα πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και γι' αυτό δεν τραβάω και πολύ άγχος ίσως με τη ζωή. Το άντρα που θα παντρευτώ δεν το σκεφτόμουν ιδιαίτερα. Το να έκανα παιδιά περνούσε ενίοτε από το κεφάλι μου και έφευγε. Έλεγα και θέλω και δεν θέλω. Είτε θα έκανα που έκανα, είτε δεν θα έκανα. Θα περνούσα ωραία τη ζωή μου, γιατί προσαρμόζεις τη ζωή στα δεδομένα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή στο ότι έμεινα έγκυος. Δηλαδή, έχουν δει πάρα πολλά, έχω συναναστραφεί με πολλές γυναίκες που προσπαθούν χρόνια να κάνουν παιδί, που είναι λίγο λαχείο αυτό. Εγώ έκανα 2 παιδιά με 2 χρόνια διαφορά και είχα και μια αποβολή ανάμεσα. Μπορεί να μην το έχω πει, αλλά δεν είναι κάτι. Είναι κάτι που λέω, γιατί μπορεί να συμβεί σε όλες τις γυναίκες και συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες. Εντάξει. Είναι μια απώλεια. Με το που ήξερα ότι τελείωσε, είναι σαν να μηδένισα κοντέρ και τα έγραψα από την αρχή. Έπαιξε και σε αυτήν την περίπτωση ρόλο, φαντάζομαι, η σχέση με τον σύζυγο? Έπαιξε. Να σου πω την αλήθεια, για μένα η ζωή είναι σαν να ανοιγοκλίνεις τα μάτια και όταν φτάσει η ώρα που είναι να τα κλείσει για πάντα, ας πούμε, τα μάτια σου, ξέρεις, είναι τόσο γρήγορη, να πεις ότι τι ωραία που πέρασα, άξιζε τον κόπο. Στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα και δεν θέλω να το ξεχνάω ποτέ. Και κάθε μέρα ξυπνάω και κάνω υπενθύμηση στον εαυτό μου.